Είμαστε μαζί μας ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής της Καθημερινής. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ξαφνική επίθεση φιλίας του Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί που όλοι έκαναν μια κοινή διαπίστωση ότι η Τουρκία υπό την ηγεσία του κυρίου Ερντογάν διαρκώς απομακρύνεται από τη Δύση. Κοίταξε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένα τέχνασμα. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Τι συμβαίνει δηλαδή. Κάθε φορά που είμαστε κοντά στο να πάμε σε μια σύνοδο κορυφής για να υπάρξουν κάποια μέτρα, κάποιες κυρώσεις, λίγο πριν ο κύριος Ερντογάν δήθεν κάνει μια κίνηση, αν θέλεις, καλής θέλησης. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στο παρελθόν. Πιστεύω ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι το Orange Race, αφού έχει κάνει σουρωτήρι όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τώρα ξαφνικά λέει ότι θα σταματήσει γιατί έχει ολοκληρώσει ουσιαστικά τις έρευνες. Μετά λοιπόν τι θα γίνει, αν εμείς πούμε ότι δεν πάμε σε διαπραγματεύσεις, γιατί δεν δεχόμαστε ούτε τις γκρίζες ζώνες ούτε την αποστρατικοποίηση στα θέμα, θα πει και ο Ερντογάν ή θα βρει κάποια άλλη ευκαιρία όπως έγινε στο παρελθόν, ότι οι Έλληνες δεν θέλουν στο τραπέζι, οπότε ή στέλνουν ένα τρυπάνι ή στέλνουν το Orange Race πέρα από τον 28ο ή κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό βεβαίως τώρα μας κάνει να περιμένουμε τι ακριβώς. Διότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν το βλέπουμε μόνο εμείς, οι Έλληνες, το βλέπουν πια και οι Ευρωπαίοι να επαναλαμβάνεται διαρκώς. Επομένως θα αξιολογήσουν τη στιγμή, εκτιμάς το Δεκέμβριο, το momentum ή μια συνολική συμπεριφορά. Νομίζω μια συνολική συμπεριφορά, αλλά από την άλλη βεβαίως ξέρουμε ότι τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα, ξέρουμε ότι η Γερμανία δεν θέλει να πάει στον δρόμο των κυρώσεων, κάνει ό,τι μπορεί επασχετός για να το αποφύγει, οπότε δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα έχουμε μια σκληρή, να το πω έτσι, απόφαση. Το σύνθεση που θα γίνει είναι ότι θα πούν, ας δώσουμε άλλη μια ευκαιρία, να δούμε πώς θα βρείτε, να δούμε πώς γίνει κάτι άλλο. Θα έχει φύγει και το Orange Race, θα υπάρξει μια πίεση να γίνει κάτι. Υπάρχει όμως ένα άλλο περιστατικό.